Γεια σας φίλοι μου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχω σαν παράδοση να βάζω μερικούς σπόρους, κυρίως από ντοματιές, για από σπόρους λοιπόν να τους μεγαλώνω. Εδώ συγκεκριμένα έχω αγοράσει 3 διαφορετικές ποικιλίες ντοματιάς, δηλαδή σπόρους έχω αγοράσει, και να τους βάλω να μεγαλώσουν, βάζοντάς τους πρώτα με τη μέθοδο της χαρτοπετσέτας, όπως έχω δείξει σε παλιότερα μου βίντεο. Ξεκινάω λοιπόν, εδώ έχω μια ποικιλία ντοματιάς η οποία λέγεται Noir de Crème, έτσι, έχει αυτές τις αυλώσεις εδώ, είναι αυτό χαρακτηριστικό. Λέει ποικιλία που δίνει σκούρες καφέ ντομάτες που έχουν βάρος 170 με 180 γραμμάρια, οριμάζουν σε 75 μέρες. Τα αυτά, βρίσκονται, είναι ψηλά λέει και δίνουν πολύ νόστιμες ντομάτες για άμεση κατανάλωση και για σαλάτες. Λοιπόν, θα βάλουμε λοιπόν αυτή την ποικιλία Noir de Crème. Έτσι, εδώ έχω το φακελάκι, ας το κόψω. Κάθε χρόνο βάζω έτσι μερικούς σπόρους και τους βάζω να βλαστήσουν. Πρώτα τις βάζω εδώ στη χαρτοπετσέτα. Ωραία. Έχω βάλει αρκετούς, βέβαια δεν θα τους χρησιμοποιήσω όλους, δηλαδή θα βλαστήσουν όλοι αυτοί οι σπόροι, θα βάλω τους πιο δυνατούς, δηλαδή θα κρίνω μετά ποια από αυτά εδώ τα σπόρια θα δώσουν έτσι τα πιο δυνατά φυτά με πιο χοντρό βλαστό κλπ. Και αυτά θα διαλέξω για να τα βάλω μετά σε γλάστρες. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι, έχω εδώ ένα ψεκαστήρι, ψεκάζω ελαφρώς. Τι έγινε, γιατί? Σαν να είναι λίγο χαλασμένο αυτό το ψεκαστήρι, τέλος πάντων. Ωραία. Το έχουμε βρέξει λοιπόν τώρα, έχουμε βρέξει χαρτοπετσέτα. Διπλώνουμε. Έτσι λίγο ακόμα να το... Ωραία, τώρα πιτσιλάει. Ωραία. Διπλώνουμε και άλλες φορές, έτσι. Να υγραθεί όλη η χαρτοπετσέτα. Και το βάζουμε εδώ στο φακελάκι αυτό που είναι, που αναγράφεται το είδος της ντοματιάς. Έτσι, πολύ ωραία. Και αυτό θα το βάλω μέσα σε μια νάιλον σακούλα για να διατηρηθεί η υγρασία. Έτσι, για να μην το ξανανοίξουμε, δηλαδή για 3 μέρες να το αφήσουμε, να δούμε οι σπόροι να μεγαλώσουν. Με αυτόν τον τρόπο οι σπόροι αναπτύσσονται πιο γρήγορα σε σχέση άμα τα βάζα σε μια γλάστρα με χώμα. Και σύντομα ότι τα προστατεύω και από τις καιρικές συνθήκες που ακόμα δεν είναι οι καλύτερες. Λοιπόν, παίρνω μια δεύτερη χαρτοπετσέτα τώρα να βάλω το άλλο είδος ντοματιάς που έχω. Είναι το Cour de Bio. Εντάξει, από γαλλικά δεν σκαμπάζω. Έτσι. Εδώ βλέπετε πως είναι και οι ντομάτες που βγάζουν αυτό το φυτό. Εδώ γράφει, είναι όψιμη ποικιλία που δίνει εξαιρετικές ομαλές πλούσιες ντομάτες σε σχήμα καρδιάς με βάρος 250 γραμμάρια, μάλιστα πιο μεγάλες. Φυτέψτε τις δίπλα σε βότανα για προστασία από ορισμένα έντομα. Μάλιστα, ιδανική ποικιλία για θαυμάζει γεμιστές ντομάτες. Μάλιστα. Ας ανοίξουμε και εδώ το φακελάκι. Ωραία.
Βάζουμε και εδώ μερικούς σπόρους για να φυτρώσουν. Ωραία. Και ψεκάζουμε με νερό. Εντάξει, τώρα το ψεκαστήρι δεν είναι και πολύ καλά ρυθμισμένο, δεν ξέρω, εγώ ήθελα να πηγαίνει πιο διάπλατα, τέλος πάντων. Ωραία. Διπλώνω τη χαρτοπετσέτα. Στο ψεκάσω λίγο ακόμα να έχει λίγο παραπάνω υγρασία. Ωραία. Και το βάζουμε και αυτό στο φακελάκι του, να ξέρουμε ότι είναι αυτή η ποικιλία. Ωραία. Ας το βάλουμε και αυτό στην ίδια σακούλα. Ωραία. Και πάμε και στην τρίτη ποικιλία, που είναι S55. Είναι μια ντομάτα η οποία εδώ περιγράφει ότι είναι πιστοποιημένη, λέει, για βιολογική καλλιεργία. Ποικιλία που παρέχει γευστικούς καρπούς ως 250 γραμμάρια με λεπτή φλούδα, ζουμερό πολτό και πορφυρό χρώμα. Μάλιστα, φτάνει το 1,5 μέτρο ύψος και έχει υψηλή αντοχή στις ασθένειες. Μάλιστα, είναι πολύ καλή ποικιλία αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε και εδώ την τελευταία μας χαρτοπετσέτα. Ανοίγουμε τη συσκευασία και εδώ. Ωραία. Και βάζουμε τους σπόρους. Έβαλα πάρα πολλούς, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα γίνει χαμός. Θα γεμίσουμε ντοματιές παντού. Θα δώσουμε τον κόσμο να φάει ντοματιές. Να φάει ντομάτες. Κόσμος. Εδώ διπλώνουμε. Ξαναδιπλώνουμε. Ωραία. Βάζουμε και αυτήν εδώ την χαρτοπετσέτα στο φάκελο για να ξέρουμε ποια ποικιλία έχουμε βάλει. Και τώρα τη βάζω στη νάιλο σακούλα και κλείνω για να διατηρηθεί η υγρασία. Τώρα θα περιμένουμε 3-4 μέρες. Νομίζω ότι σε 3-4 μέρες θα έχουν σκάσει κάποιοι σπόροι, θα βγουν τα πρώτα βλαστάρια και μετά από καμιά εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι για να τα μεταφυτέψουμε σε γλάστρες. Αυτά από μένα λοιπόν, μέχρι τώρα θα τα πούμε σε 3 μέρες.